Κύριος Κότας, λοιπόν, ήταν οδηγηγόρος, ο οποίος μας είχε μιλήσει και στην εκπομπή για το θέμα του διαζυγίου και αν είχαν υπογράψει κάποιο έγγραφο, μας είχε πει κάθετα όχι, αλλά και οι άλλοι δικηγόροι που συμμετείχαν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, μεταξύ των δύο ουσιαστικά, είχαν μιλήσει ότι ναι, είχαν κάνει κουβέντα, αλλά δεν είχαν έτσι κάποιο έγγραφο στα χέρια τους. Ο κύριος Κότας, λοιπόν, έφυγε από την υπόθεση. Δεν ξέρω αν συνέδεται με τον κύριο Λίτρα, αλλά φαίνεται πως όχι. Όχι. Τεκμηριώνει κάπως αλλιώς την άποψή του. Μάλλον άλλα είναι τα κίνητρα. Πες μας και που μίλησε, Δημήτρη. Κύριο Κότα, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Max FM, στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου. Ο κύριος Κότας, λοιπόν, ουσιαστικά εξηγεί λέγοντας ότι όταν ανέλαβε την υπόθεση αυτή για λογαριασμό της οικογένειας και της Ρούλας και του Μάνου, ότι ερευνούσαν τη διαλεύκανση των τριών θανάτων. Ενώ τώρα στο κάδρο έχει μπει και η οικογένεια, υπό εξέταση, λέει ο κύριος Κότας, μπαίνει και η οικογένεια των τριών παιδιών και συγκεκριμένα οι γονείς. Πράγμα που αυτό προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι, αναιρεί την εντολή που είχε λάβει. Ακριβώς, την εντολή που είχε λάβει να ερευνήσει τις αιτίες των θανάτων. Παράλληλα, απαντώντας όσα διαραίουν το τελευταίο διάστημα, σημείωσε πως θεωρεί αδιανόητο οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας να είναι διάτριτες. Ας το σημειώσουμε και αυτό, ας το κρατήσουμε, και να μην είχαν παρατηρήσει τις μελανιές στο πρόσωπο των παιδιών, να μην είχαν παρέβει πριν προλάβει να επέμβει οποιοδήποτε από τα γραφεία τελετών που αναλάμβαναν. Διαχωρίζει. Επειδή μίλησα για μελανιές, είπατε μετά εσείς από πληροφορία εδώ και μάλιστα από κάποια εκπομπή λιδωρήθηκα και κάποιοι είπαν ότι μα δεν ξέρει ο Κατερινόπουλος ότι πριν γίνεται ιατροδικαστική εξέταση κλπ. Και τους βάφουν τους πεθαμένους κλπ. Αν είναι δυνατόν να μην το ξέρω. Ήξερα πολύ καλά τι είπα, όπως επίσης και για το λόγο τον οποίο είπα. Και έρχεται τώρα ο κύριος Κότας και με επιβεβαιώνει. Σωστά. Και λέει ότι εγώ ανέλαβα την υπόθεση όχι για να υποστηρίξω κανέναν. Ακριβώς. Αλλά για να βρω τα αίτια των τριών παραλήψεις. Μπορούμε να πούμε ότι διαχωρίζει τη θέση οπότε του από την τωρινή εκπροσώπηση. Φαίνεται πως ναι. Γιατί αποχώρησε. Αυτό το καταλαβαίνω κι εγώ. Και επειδή έχουμε ρεπορτάζ μετά για τον κύριο Λίτρα και μια συνάντηση, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κότας. Αλλά αυτός που πληρώνει έχει δικαίωμα να αλλάζει όσους δικηγόρους θέλει. Έτσι δεν είναι. Ο κύριος Κότας δεν είναι τυχαίος δικηγόρος, είναι σοβαρός δικηγόρος. Προς Θεού, είναι οικογενειακός δικηγόρος. Δεν υπενήσωμε τίποτα, έτσι, για όνομα του Θεού, για την επιστημοσύνη του ανθρώπου. Αλλά εντάξει, μπορεί να έκρινε η οικογένεια ότι δεν εξυπηρετούνται και αλλάξανε νομικό σύμβολο. Δεν του άρεσε και η υπερέκθεση των γονιών στα μέσα ενημέρωσης, να επισημάνει. Μπορεί. Ναι. Παρακαλώ. Αλλά, δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είστε πλέον συνήγορος, δεν είστε δικηγόρος της οικογένειας για την ακρίβεια της κυρίας Πισπυρίκου, έτσι δεν είναι? Ναι, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν ανέλαβα αυτή την, μου αναθέσανε να βοηθήσω σε αυτή την υπόθεση, υπήρχε ένα δεδομένο, ότι δεν υπήρχε δικαστική υπόθεση, δεν υπήρχε κατηγορία. Είχαμε να εξετάσουμε ορισμένα πράγματα ότι πλέον διερευνώνται μια εντολή από την Εισαγγελία Πατρών να ερευνηθούν οι θάνατοι αυτών των παιδιών από τι προήλθαν. Και η πρώτη εντολή την οποία γνωρίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερη, δεν αναφέραν ούτε καν τους γονείς. Την πρώτη που είχαμε στα χέρια μας ήταν μόνο να εξεταστούν οι γιατροί. Να δούμε τι. Ήταν πολύ προσεκτική η Εισαγγελία Πατρών από το πρώτο έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας. Και σωστά νομίζω ενεργήσανε, γιατί το θέμα ήταν πρωτίστως ιατρικό, αν από τα ιατρικά στοιχεία των θανάτων των παιδιών προέκυπτε κάποια παράνομη δράση, κάποια παράνομη ενέργεια. Εμένα το αυτό που μου θέσαν υπόψη είναι τρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Το δύο παιδιά μου πέθανε, για το τρίτο ακόμα δεν έχουν βγει. Από τα οποία προκύπτουν και τα αίτια σαφή, τα αίτια του θανάτου. Για μένα το πρώτο παιδί, η πρώτη ιατροδικαστής που το εξέτασε αμέσως μετά το θάνατό του, έγραψε ως αίτιο μια υπατική ανεπάρκεια. Όπου μετά από άσκηση κάποιας μήνυσης κατά παντός υπευθύνου που άσκησε το ζευγάρι, πιστεύοντας ότι είχαν γίνει κάποιες ιατρικές αμέλειες, τοποθετήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνώμονας, δικαστικός πραγματογνώμονας, ιατροδικαστής. Αυτός έβγαλε ως αιτία θανάτου ότι η υπατική ανεπάρκεια η οποία υπάρχει, η οποία δημιουργήθηκε, ήταν κατάληξη καρδιακών νοσημάτων που είχε το παιδί. Σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία που είχε κάνει το παιδί, γιατί είχε λευκαιμία. Το πρόβλημα που είχε το παιδί δεν μπορούσε να το δημιουργήσει κανένας εξωγενής παράγοντας. Το δεύτερο δε παιδί, το οποίο υπάρχουν δύο ιατροδικαστές, κατέληξαν ότι έχει το πρόβλημα στην καρδιά του και αιτήσει το οποίο, από ό,τι άκουσα και προχθές τον κύριο Στεφανάδη, είπε ότι από αυτό το πράγμα πραγματικά πεθαίνεις. Και ότι πραγματικά πεθαίνεις από αυτή την πάθηση. Με αυτά τα δεδομένα, εγώ έβλεπα ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση για να ξεκαθαρίσω τη θέση τη δική μου,
από τους γονείς ή από το περιβάλλον των γονέων ή από κάποιον τρίτο. Μάλιστα. Με τα δεδομένα που έχω λοιπόν μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ακούω ότι και οι νέες τοξολογικές για το τρίτο παιδί που πέθανε είναι καθαρές. Και το μόνο το οποίο βρίσκουν είναι κάποια φάρμακα τα οποία ποσοστιαία θα τα συγκρίνουν με τις ποσότητες των φαρμάκων που έπαιρνε για την πάθησή του μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν ακουστεί εκδορές, μελανιές και πολλά. Θεωρώ απίθανο και ή τουλάχιστον θεωρώ αδιανόητο οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας να είναι τόσο διάτριτες. Δηλαδή να το δουν το παιδί δύο ή τρία ιατροδικαστές και να μην δουν στο πρόσωπό του μελανιές. Είδατε κάτι στην πορεία που σας προβλημάτισε για τα αίτια θανάτου των παιδιών και αποχωρήσατε? Σας είπα πως όχι. Τότε γιατί αποχωρήσατε? Αυτό το μηντιακό σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί έχει ασκήσει μια τεράστια πίεση στους γονείς και ιδιαίτερα στη μάνα. Η οποία εκούσα ή μη, βγήκε μια-δύο φορές στην τηλεόραση, έχουν πέσει απάνω. Έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, είτε παλιοί στρατηγοί, υποστράτηγοι, τραξίαρχοι, είτε γιατροί οι οποίοι δεν έχουν εξετάσει, δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική, με το φάκελο. Η μητέρα πιέστηκε από το σύστημα, δεν μπορούσε να πει όχι, δεν βγαίνω στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το πω εγώ, όπως το έλεγα. Και τους έλεγα μην εκτίθεστε. Και όταν λέω εκτίθεστε, όχι μην κρύψετε στοιχεία. Τα στοιχεία ό,τι έχουμε θα τα δώσουμε εκεί που πρέπει να τα δώσουμε. Μην εκτίθεστε μέσα από το βάρος του πένθου σας κλπ. Σίγουρα δεν θα θυμάστε αν ήταν 11 και 10 ή 11 και 5 ή 11 παρά 5 μια δική. Από εκεί θα αρχίσει τώρα. Άρα διαφωνούσατε με τις τηλεδίκες που συμμετείχαν οι πελάτες σας? Τις τηλεδίκες που συμμετείχαν και οι πελάτες μας, με τον τρόπο που συμμετείχαν, με δήλωση που κάναμε εμείς οι δύο δικηγόροι, κατ' εντολή των πελατών μας, κατ' εντολή του ζεύγους, ήταν να βρεθεί η αλήθεια. Σε εμάς δεν ήρθαν να τους πούμε πώς ακριβώς θα υπερασπιστούμε μια κατάσταση, αν υπάρχει σε μια κατηγορία κλπ. Δεν υπάρχει κατηγορία. Κατά πόσο στο πλαίσιο των επικοινωνιών που είχατε με την πελάτη σας, την κυρία Πισπυρίγκου, τη ρωτήσατε αν έχει πειράξει κάποιο από τα παιδιά? Αλλά είναι δεδομένο ότι ήταν αρνητική η στάση, γι' αυτό ήμουν και δίπλα της. Υποψιάστηκε ο Γιάννης Οκώτας ότι παρά το όχι μπορεί να υπάρχει κάτι και γι' αυτό φεύγω? Δεν έφυγα για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πάντως ήθελα να πω, για να μην με επιτρέπεις, ότι ο κύριος Κώτας, ο οποίος πραγματικά είχε αντιρρήσει ό,τι αφορά Σόπολο, την τηλεοπτική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε προφανώς σε εμάς, την αποκλειστική συνέντευξη της κυρίας Πισπυρίγκου, ήταν ο πρώτος, ο οποίος μαζί με τον κύριο Καράμπελα, κατ' εντολή της οικογένειας, είχαν βγάλει μέσω δελτίου τύπου όλο τον ιατρικό φάκελο. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο ίδιος μας είχε δώσει πάρα πολύ υλικό για να αρχίσουμε την έρευνα και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό το οποίο είχε κάνει τότε. Αυτό ήθελα να πω. Απλώς υπάρχει ένα ρήμα που χρησιμοποίησε, δεν θέλω να κρύψετε τίποτα. Ναι. Το είδα πώς το επεσήμανε ο κ. Κατερνόπουλος που τον κοιτούσα εδώ.